αποφασισμένοι να δώσουν οι ίδιοι τη λύση στο πρόβλημα της πρόσβασης σε δεκάδες χωριά των Δήμων Πλατανιά και Καντάνου Σελήνου, είναι κάτοικοι του Αλικιανού που δεν δίστασαν να προχωρήσουν σε μία νύχτα στην αποκατάσταση του παράνομου δρόμου που διάνοιξαν στις 22 Μαρτίου και ο οποίος παρασύρθηκε από την πρώτη κακοκαιρία λίγες ημέρες μετά. Από χθες το βράδυ, μηχανήματα αγνώστων ιδιωτών, παρουσία κατοίκων του Αλικιανού, προχώρησαν εκ νέου σε μπάζωμα της κήτης του ποταμού Κερίτη και ο αυτοσχέδιος δρόμος δόθηκε σήμερα ξανά σε κυκλοφορία. Υπενθυμίζεται ότι η αυθαίρετη ενέργεια των κατοίκων οδήγησε τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στις 28 Μαρτίου, δεδομένων των κινδύνων που αυτή εγκυμονεί για τους οδηγούς. Δεν μπορώ να αφήσω εκτεθειμένους τους υπαλλήλους μου, οι οποίοι θα πάνε στη φυλακή, αν συμβεί οτιδήποτε. Άρα λοιπόν έπρεπε, θεσμικά θα έπρεπε να απευθυνθώ στις αρχές της παραπάνω από μένα και να πω έχει γίνει ένα έργο παράνομο που κινδυνεύουν οι ζωές των ανθρώπων. Την ίδια στιγμή, οι διαδικασίες για την τοποθέτηση στρατιωτικής γέφυρας τύπου Μπέλεϊ στον Αλικιανό, 200 μέτρα νότια της κατεστραμμένης γέφυρας του Κερίτη, προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Ήδη ολοκληρώθηκε η μελέτη πρόσβασης και δρομολογείται γεώτρηση για τον έλεγχο της κατάστασης του εδάφους. Θα την κάνουμε να είναι περίπου 20 μέτρα, για να μπορεί να έχουμε την έγκριση από την πρόταση από διεύθυνση του στρατού και την υπογραφή από την υπηρεσία ότι θα περβαίνει τα 25 τόνους για να μπορούν να διέρχονται όλα τα οχήματα. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Πύρτζη σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι η ιστορική γέφυρα θα αποκατασταθεί στα πρότυπα της γέφυρας της Πλάκας στην Άρτα, ενώ τόνισε ότι σχεδιάζεται η κατασκευή σύγχρονης γέφυρας που θα αποκαταστήσει οριστικά την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή του Αλικιανού. Έχουμε την Δευτέρα συνάντηση, μια μεγάλη συνάντηση υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Πολιτισμού για να αποκατασταθεί η ιστορική γέφυρα όπως τελειώνει και το γεφύρι της Πλάκας και θα προχωρήσουμε, συνεννοηθήκαμε και με το Δήμο προκειμένου να βγει μια μελέτη, να γίνει μια μελέτη για μια σύγχρονη γέφυρα στην περιοχή. Η στρατιωτική γέφυρα στον Αλικιανό εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη να δοθεί σε κυκλοφορία πριν από το Πάσχα.